το Μουσικό Σχολείο Άρτας θέλησε να τιμήσει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και για το σκοπό αυτό η πρώτη τάξη του γυμνασίου σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα επιτυχιακό παιχνίδι στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής και να συμμετάσχει στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Στόχος είναι να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι με το οποίο να ψυχαγωγεί αλλά ταυτόχρονα να συνδυάζει και την ιστορική γνώση για τις μάχες της Επανάστασης. Για το λόγο αυτό έψαξαν ιστορικά στοιχεία για τις μεγάλες μάχες που έγιναν κατά την Ελληνική Επανάσταση, προγραμμάτισαν το παιχνίδι με βάση αυτές τις μάχες και θέλησαν να ντύσουν το παιχνίδι μουσικά δημιουργώντας τη δική τους μουσική. Το παιχνίδι αυτό στηρίχτηκε στο ρετρό παιχνίδι Arkanoid για εμάς τους παλιούς που ξέρουμε και έχουμε παίξει παιχνίδια. Ένα πολύ ωραίο παλιό παιχνίδι και τα παιδιά θέλησαν επίσης να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική. Έφτιαξαν τη δική τους μουσική. Απλά δεν προλάβαμε λόγω καραντίνας να κάνουμε την ηχογράφηση και να την εντάξουμε στο παιχνίδι. Και βάλαμε μόνο τη μελωδία από ένα τραγούδι, το «Ας κρατήσουν οι χοροί», χωρίς όμως να ακουστούν τα λόγια από τα παιδιά που θα γίνει στο επόμενο στάδιο αυτό και θα γίνει και η ηχογράφηση και θα μπει και το τραγούδι τελειωμένο μαζί με το παιχνίδι αυτό. Χωρίς να πολυλογώ, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς που συνεργαστήκαμε μαζί, τον κύριο Γιαννούτσο και τον κύριο Κατσούλα, αλλά και τους μαθητές που δείξανε ζήλο μεγάλο και αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Και να τονίσω ότι το παιχνίδι αυτό παίζει όχι απλά σαν εφαρμογή στον υπολογιστή μας, αλλά παίζει και σε κινητό, παίζει και σε τάμπλετ. Απλά αντί για ποντίκι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δάκτυλό μας στον ήρωα. Εγώ θα στείλω αυτή τη στιγμή το link σε όλους εδώ πέρα που μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι και να το δοκιμάσουμε. Προγραμματισμός και δημιουργία παιχνιδιού με Scratch, Αλφα Γυμνασίου Μουσικού Σχολείου Άρτας. Arkanoid 1821. Το παιχνίδι μας είναι βασισμένο στο ρετρό παιχνίδι Arkanoid. Η δημιουργία του έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι, το οποίο να ψυχαγωγεί, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάζει και την ιστορική γνώση για τις μάχες της Επανάστασης. Για τον λόγο αυτό, ψάξαμε ιστορικά στοιχεία για τις μεγάλες μάχες που έγιναν κατά την Ελληνική Επανάσταση, προγραμματίσαμε το παιχνίδι με βάση αυτές τις μάχες και θελήσαμε να ντύσουμε το παιχνίδι μουσικά, δημιουργώντας τη δική μας μουσική. Αρχικό παιχνίδι Arkanoid. Η παρακάτω εικόνα μας δείχνει το παλιό παιχνίδι. Σκοπός ήταν να χτυπήσει τα τουβλάκια δίχως να πέσει το μπαλάκι κάτω. Στο παιχνίδι, οι μάχες που πρέπει να κερδίσει ο ήρωας πολεμιστής για να πετύχει επανάσταση είναι τα πορτοκαλί τουβλάκια, τα οποία πρέπει να χτυπήσει με την μπάλα. Εξαιτίας κάποιων περιορισμών χώρου στο περιβάλλον του παιχνιδιού, επιλέξαμε ορισμένες μονομάχες, τις οποίες θεωρήσαμε και σημαντικότερες. Πολλά θα έχουμε κερδίσει 200 πόντους και θα έχουμε νικήσει. Το 200 πόντι είναι επιλεγμένο έτσι ώστε να τιμήσουμε τα 200 Ελληνική Επανάσταση. Σε περίπτωση που η μπάλα πέσει μία φορά κάτω, τότε το παιχνίδι μας βγάζει ένα μήνυμα. Προσοχή! Η επανάσταση κινδυνεύει και έχουμε τη δυνατότητα συνολικά 3 φορές κάτω, τότε δυστυχώς χάνουμε και μας βγάζει το μήνυμα νίκη. Στο τέλος, αν κάποιος χτυπήσει τα πορτοκαλί τουβλάκια στους βαθμούς, το παιχνίδι αλλάζει σκηνικό Ελλάδος. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Παίξτε το παιχνίδι μας online μπαίνοντας στο link που σας έστειλε ο Σάιμον. Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί και ο κύριος Σάιμον και το tablet. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Αν και είχε κάποιες διακοπές, νομίζω ήχος, δεν πειράζει. Το μήνυμα και τα λόγια τα είδανε και από την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ όλα τα παιδιά για τη συμβολή τους στη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν για αυτή τη δημιουργία ήταν ο υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου Άρτας, Τσιάμος Άρης, ο Κατσούλιος ο Βάιος, αλλά και ο Γιαννούτσος ο Παναγιώτης. Την Παρασκευή, 16 Απριλίου, οι μαθητές παρουσίασαν το παιχνίδι στο 10ο Ψηφιακό Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στα Γιάννενα. Η παρουσίαση των δημιουργιών όλων των σχολείων έγινε εξ αποστάσεων. Αν και ο διαγωνισμός δεν προέβλεπε νικητή, το σχολείο απέσπασε πολύ θετικά σχόλια. Οι μαθητές...